Και μια ομαδική εθνική πολιτική που πρέπει να υπάρχει, δεν είναι καλό από την πλευρά τη κυβέρνηση να σκεφτεί αυτέ τι δύο προτάσει. Θα σου πω το εξή. Σε σχέση με την ε, κίνηση εντυπωσιασμού και αντιπερισπασμού από τα πραγματικά μέτρα που αφορούν το τώρα, το 2019, η Νέα Δημοκρατία έκανε με το αφορολόγητο ακριβώ αυτό που επιχείρησε να κάνει πέρσι και με τι συντάξει. Δηλαδή, Α, ενώ γνωρίζει ότι το ζήτημα αυτό αφορά, αν θέλετε, τον προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος, ε, όπως και σε όλες χώρες της, τις χώρες της Ευρώπης, πρέπει να συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, mm -hmm. όχι πλέον στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής ε, εποπτείας, αλλά στο πλαίσιο ε, του, ε, του ε, της ευρωπαϊκής διαδικασίας ελέγχου των ε, προϋπολογισμών όλων των κρατών μελών της ευρωζώνης και της ευρωπαϊκής ένωσης έρχεται και για να θολώσει τα νερά, ε, να θολώσει αν θέλετε την εικόνα επιλέγει να καταθέσει σήμερα αυτή την τροπολογία. Θα σα ε, επέλεξε χθε να καταθέσει αυτή την τροπολογία. Θα σα πω το εξή. Σα είπα ότι το ίδιο έκανε και με τι συντάξεις, συντάξει. Ενώ την ίδια στιγμή όλο ο κόσμο ήξερε ότι τόσο τι συντάξει, δηλαδή την περικοπή ε, των συντάξεων από 1η Πρώτη του 2019, όσο και την μείωση του αφορολόγητου από 1η πρώτη, πρώτη του 2020, την έχει υιοθετήσει στο πρόγραμμά τη. Ο κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Uh, αυτό το οποίο έκανε τον περασμένο Σεπτέμβρη ήταν να περιγράψει ένα πρόγραμμα uh, στο οποίο έπαιρνε ως δεδομένη τη μείωση του αφορολόγιου του και χαμήλωνε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στο 9%. Σήμερα γίνεται υπέρμαχος αν θέλετε, της, uh, και όψιμα τη uh, κατάργησης αυτής της διάταξης. Εμείς έχουμε πει με τον πιο καθα... κατηγορηματικό, καθαρό και σαφή τρόπο, και αυτό άφησε να uh, εννοηθεί και ο Επίτροπο Μοσκοβισή μόλι μερικέ μέρε πριν, μόλι δύο μέρε πριν, ότι δηλαδή το αφορολόγητο δεν Πρόκειται να εφαρμοστεί εφόσον κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκοπεύει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρετε, άλλα κάνει, ε, άλλα κάνει ε, η Νέα Δημοκρατία ω ε, αντιπολίτευση, άλλα λέει τώρα και άλλα μπορεί να κάνει μετά, ε, εφόσον και αν όμοιροι ε, το κερδίσει τι εκλογέ. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπω και εξαιρετικά πιθανό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σα ξαναλέω, το αφορολόγητο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί, οπότε για μα αυτό είναι ένα μη θέμα. Από εκεί και πέρα, το ρυθμό, αν θέλετε, των ε, νομοθετικών ε, επιλογών τον αποφασίζει η κυβέρνηση. Δεν τον αποφασίζει ο κύριος Μητσοτάκης με βάση τις προεκλογικές σκοπιμότητες ή τις, ε, του σχεδιασμού εντυπωσιασμού του. Ναι. Αυτό το οποίο είναι σήμερα στην ατζέντα είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει τις 120 δόσεις, αν θα ψηφίσει τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, αν θα ψηφίσει τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια και αν θα ψηφίσει τη 13η σύνταξη. Γιατί, Ρίστο Εμπαρόδο, πρέπει να σας πω ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται σε μια μηχανία Um... Και πλέον σε ένα απίστευτο ποτάμι αντιφάσεων. Δηλαδή, τη μία μα λένε ότι το πρόγραμμα αυτό ή τα μέτρα αυτά α, αντιγράφουν το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δηλαδή. Μετά μα λένε δεν δεσμευόμαστε όμω από τα μέτρα αυτά. Μετά ο κύριος Μητσοτάκη έρχεται να πει ότι εμεί στηρίζουμε οτιδήποτε είναι καλό για, τους, για την κοινωνία. Από την άλλη μεριά, α, το alter ego του, ο κύριος Βέμπερ, έρχεται και κάνει δήλωση εναντίον των μέτρων τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, λέγοντα ότι πρόκειται για ένα τεράστιο πολιτικό λάθο. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Είτε ο κύριο ε, Μητσοτάκη Uh, λέει την αλήθεια και θα ψηφίσει τα μέτρα. Άρα, θα πρέπει να αποσύρει τη στήριξή του από τον κύριο Βέμπερ εν ώψη των ευρωεκλογών. Είτε ο κύριο Βέμπερ λέει την αλήθεια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κύριο Νιτσοτάκη είναι βαθύτατα εκτεθειμένο. Δεν να μπορούμε δούμε. να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Μένει να το δούμε αυτό και επειδή με αναφέρεστε στι ευρωεκλογέ. Ε, θέλω να μου πείτε πώ έτσι βλέπετε. Αρχίζουν και μιλάνε με ποσοστά τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Μιλάνε για τι απόλυτε που να έχουν, για τα κέρδη που να έχουν. Εσεί. Τι προβλέπετε για την πρώτη, για τις 26 του Μάη, για τις Ευρωεκλογές. Εγώ προβλέπω ότι ακριβώς επειδή ο ελληνικός λαός και παρά την, τον καταιγισμό προπαγάνδας και παρά την κυριαρχία στα μίντια, αν θέλετε, τα συστημικά μίντια του απολύτικου και κίτρινου αφηγήματος το οποίο έχει υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, παρά λοιπόν την κυριαρχία αυτού του αφηγήματος, εγώ προβλέπω και κατανοώ ότι ο ελληνικός λαός βλέπει τις αλλαγές, βλέπει τις προσπάθειες. Κανείς δεν λέει ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Έχουμε πίσω μας 8 χρόνια... Πολύ, α, ίσως της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης στην οποία πέρασε ποτέ η χώρα α, υπάρχουν ανοιχτές πληγές υπάρχουν δυσκολίες υπάρχουν α, ε, χιλιάδες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν καθημερινά πολύ μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν όμως κατανοούν ότι υπάρχει μία κυβέρνηση, υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κατάφερε να βάλει την χώρα στην σωστή τροχιά και σήμερα υλοποιεί ένα πολιτικό σχέδιο αποκατάστασης των αδικιών και ελάφρυνσης και ακριβώς για αυτό το λόγο εκτιμώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα και στις ευρωεκλογές. Θα έχει και κλείνουμε αυτή, κ. Ζανακόπουλε, χαρακτηριστικά εθνικών εκλογών η 26η του Μάη. Γιατί... Ε, και το έχουν όλα τα κόμματα. Στις και, και λένε ότι εκεί θα φανεί όπως τελικά. καταλαβαίνετε, ψηφίζουμε και για την Ευρώπη, ψηφίζουμε όμω και για την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, νομίζω ότι μπορεί να δοθεί ένα μήνυμα ότι υπάρχει. Ένα διαφορετικό δρόμο, ένα εναλλακτικό δρόμο, ο οποίο θα είναι και απέναντι σε αυτή την ακροδεξιά ενίσχυση που βλέπουμε σε μια σειρά από χώρε, κυρίω του ευρωπαϊκού βορρά. Υπάρχει όμως και ένα διαφορετικό δρόμο σε σχέση με την τεχνοκρατική ελίτ η οποία κυριαρχεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία είναι υπέρμαχο, αν θέλετε, τη λιτότητα. Υπάρχουν όμω ρογμέ. Ρογμές. Οι ρογμέ αυτέ εμφανίζονται και στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα επιμέρου κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα φυσικά είναι ένα παράδειγμα ενό εναλλακτικού δρόμου με τι ε, ιδιομορφίε κάθε διαφορετική περίπτωση. Άρα, λοιπόν, ψηφίζουμε για την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή όμω είναι και η πρώτη εκλογική μάχη μετά από τέσσερα ολόκληρα Βέβαια. χρόνια στην Ελλάδα. Άρα, είναι αντικειμενικό γεγονό το ότι θα πάρει και χαρακτηριστικά εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, όπω και συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι και αναπόφευκτο, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι και εύλογο και θεμητό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το μαζί μα συζητήσαμε, κύριε Στανακόπου. Να είστε καλά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την ολοκλήρωση τη διαδικασία για την ψήφο τη πρόταση εμπιστοσύνη που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργό. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πώς αλλάξουμε πώς. κλίμα και ύφο, κυρίε και κύριοι. Παρουσία του Προέδρου τη Βουλή Νίκου Βούτσι, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση τη Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη με θέμα Αγνοούμενοι μετανάστε και οι οικογένειέ του, κάτι περισσότερο από αριθμοί. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά ημισελίνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων τη Διεθνού Οργάνωση, Υπουργείων, Δημόσιων Υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται με το μεταναστευτικό ζήτημα. Τα ανθρωπιστικά και νομικά ζητήματα που αφορούν του αγνοούμενου μετανάστε και τι οικογένειέ του συζητήθηκαν σε ειδική συνεδρίαση τη Διαρκού Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γερουσία τη Βουλή, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράση Μισελίνου παρουσία του Προέδρου τη Βουλή, Νίκου Βούτσι. Εκ μέρου του Κοινοβουλίου, την έναρξη των εργασιών τη συνεδρίαση χαιρέτησε η τρίτη αντιπροεδρό του,